Για να είναι σωστό το παίγνιο, πρέπει να μιλήσουμε και για την ουρά. Στην πραγματικότητα, εφόσον έγινε αυτό που περιμέναμε, σε πολύ κλειστό επίπεδο και σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αναγκαστικά έπρεπε να υπάρχει και μια αναφορά στα θέματα που είναι πραγματικά σημαντικά, όπως είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και η οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό που έχει σημασία, για να καταλάβουμε το όλο πλαίσιο και να μην μπερδευόμαστε, πρώτον, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Κατά συνέπεια, δεν θεωρεί ότι το δικαστήριο είναι αρμόδιο για να δει μια τέτοια υπόθεση. Επίσης, για να πάμε στο δικαστήριο, πρέπει να είμαστε δύο και πρέπει να έχουμε υπογράψει ένα συμφωνητικό, το οποίο εμπεριέχει βέβαια και το τελεσίδικο μέρος της απόφασης από τη στιγμή που θα βγει μια απόφαση από το δικαστήριο. Άρα βλέπετε ότι έχουμε πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει, αλλά το ανακοινώνουμε μετά από αυτή τη συνάντηση ότι η επόμενη θα πρέπει να αφορά αυτά τα θέματα. Θα έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε αν η Τουρκία θα θέλει να υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας στο ενδιάμεσο για να μπορεί να κάνει το ανάλογο που κάνει η Αλβανία με την Ελλάδα. Αυτό δεν φαίνεται να θέλει να το κάνει, τουλάχιστον σύντομα. Αυτό που έχει σημασία είναι να φανεί ότι αυτή η συνάντηση πήγε πολύ καλά και ότι προετοιμάζουμε και την επόμενη, ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις διαφορές μας, ενώ ξέρουμε ότι η Τουρκία με το τουρκολιβικό μνημόνιο, με την γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που κάνει από την εποχή των γκρίζων ζωνών, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς σε μια αντιπαράθεση σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, γιατί δεν την συμφέρει καθόλου η ΑΟΣ εφόσον αυτή υποστηρίζει τις νησιωτικές χώρες. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι έληξε το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει μια ήττα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι όντως μοιάζει με ένα win-win, αλλά είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο που δεν έχει και μεγάλο νόημα αυτό το win, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον έγινε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ανακοινώνουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι είμαστε στα όρια του φαντασιακού, γιατί σε επίπεδο πρακτικό δεν υπάρχουν οι αρχικές συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε σοβαρά αυτό το θέμα. Άρα είναι μια όμορφη απόδειξη ότι μιλούσαμε πιο πολύ σε επικοινωνιακό επίπεδο παρά σε ουσιαστικό.